Εκδήλωση διοργανώνει η Β' Ελμέ Εύρου αύριο το απόγευμα στο συνεργατικό καφενείο Μπετρεντίν που βρίσκεται στην οδό Σεύτη στην Ορεστιάδα. Ποιο είναι το θέμα της εκδήλωσης? Εκδήλωση για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας αύριο στις 11 το πρωί. Με ποια αφορμή γίνεται η εκδήλωση? Σε μια συγκινητική τελετή στο Ευρωκοινοβούλιο και υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρώπης, ο Ανδρέας Αλικανιώτης έλαβε το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2023, εκπροσωπώντας τους ήρωες των Τεμπών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 10 Νοεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Εκδήλωση διοργανώνει η Β' Ελμέ Εύρου αύριο το απόγευμα στο συνεργατικό καφενείο Μπετρεντίν που βρίσκεται στον πεζόδρομο Σεύθη στην Ορεστιάδα. Το θέμα της εκδήλωσης είναι εκπαιδευτική του αγώνα σε δίσεκτους καιρούς και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αύριο το απόγευμα στο συνεργατικό καφενείο Μπετρεντίν, η Β' Ελμέ Εύρου διοργανώνει εκδήλωση για την αντιστασιακή δράση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Θα προβληθεί ταινία και διακεκριμένοι επιστήμονες θα αναλύσουν το θέμα. Για την εκδήλωση μιλάει ο πρόεδρος της Β' Ελμέ Εύρου, Χάρης Κουσινίδης. Η Β' Ελμέ Εύρου, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της και των ενεργειών που κάνει για διάφορα ζητήματα, διοργανώνει μία εκδήλωση στο Μπετρεντίν αύριο Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα με τίτλο «Εκπαιδευτική του αγώνα σε δίσεκτους καιρούς». Θα προβληθεί η ταινία «Η αντίσταση των εκπαιδευτικών» που αφορά την πραγματική ιστορία των Νορβηγών εκπαιδευτικών ενάντια στον ναζισμό. Γνωρίζουμε ότι στην χώρα μας, 41-44, ότι η εθνική αντίσταση, η καθολική εθνική αντίσταση, υλοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στον αγώνα των προσωπικό, των εκπαιδευτικών σε όλα τα χωριά της πατρίδας μας. Για ελευθεριά, για αντιφασιστικό αγώνα, πράγμα που το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά δεν γνωρίζαμε ότι κάποια τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό θα δείξει η ταινία και για τα ζητήματα αυτά θα μας μιλήσουν μετά την προβολή της ταινίας ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτιστικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Βέμουντ Ορμπάκε, Νορβηγός και αυτός, θα μας μιλήσει λοιπόν πώς οι Νορβηγοί εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν με επιτυχία την ολοκληρωτική και φασιστική και ναζιστική εκπαίδευση των Ναζί. Και ο κύριος Τζίκας Χρήστος, ο καθηγητής αναπληρωτής καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, θα μας μιλήσει για την αντιστασιακή δράση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια φυσικά της ναζιστικής κατοχής 41-44. Ο κύριος Τζίκας μάλιστα είναι υπεύθυνος για την έκδοση του πρώτου τόμου της ιστορίας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Για όλα αυτά λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο, η είσοδος είναι ελεύθερη φυσικά, εκπαιδευτικούς και όλο τον κόσμο, αύριο στο Μπετρεντίν στις 6 ώρα το απόγευμα. Εκδήλωση ανοιχτή για τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας αύριο στις 11 το πρωί με αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η ιστορικός Ελένη Σαρδάνη θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί» με αφορμή τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με στόχο τα παιδιά να δουν πώς είναι ο κόσμος χωρίς δημοκρατία, να μάθουν παίζοντας για την ιστορία και τα δικαιώματα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας, θα πραγματοποιηθεί δράση για παιδιά από 6 έως 12 ετών. Στόχος της εκδήλωσης είναι τα παιδιά παίζοντας να μάθουν για το Πολυτεχνείο, τα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Αποφασίσαμε με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη να κάνουμε μία δράση για να ενημερώσουμε τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών για την 17 Νοέμβρη, για το τι έγινε στο Πολυτεχνείο, για το τι σημαίνει δημοκρατία, πώς είναι να χάνεις την ελευθερία της έκφρασής σου, της σκέψης σου, όλα αυτά και πώς είναι να την παίρνεις πίσω, ότι αυτό μπορεί να γίνεται με αγώνες και αν κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση της ιστορικού Ελένη Σαρδάνη. Η ώρα προσέλευσης είναι αυτό το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 11 παρατέταρτο. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 11
Και μπορούν να έρθουν ελεύθερα όσα παιδιά θέλουν, μπορούν είτε να επικοινωνήσουν με τη βιβλιοθήκη νωρίτερα, είτε όχι να έρθουν κατευθείαν εδώ. Για να ξεκινήσουμε, θα διαρκέσει περίπου μία ώρα. Θα έχουμε δράση στο τέλος για τα παιδιά, θα υπάρχουν διαδραστικά παιχνίδια με βάση κάποια παραμύθια και βίντεο, για να μάθουμε όλοι μέσα από αυτήν την ευχάριστη διαδικασία τι σημαίνει δημοκρατία. Σε μια συγκινητική τελετή στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρώπης, ο 21 ετών Ανδρέας Αλικανιώτης έλαβε επισήμως το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2023, εκπροσωπώντας τους ήρωες των Τεμπών, τον φοιτητή της Σχολής Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού στη Μηχανιώνα, συνόδευσε σε αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μαρία Σπυράκη, η οποία και πρότεινε τους ήρωες των Τεμπών για το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Ο Ανδρέας Αλικανιώτης από το Βύρωνα και την Ηλία ταξίδεψε στις Βρυξέλλες και εκπροσώπησε όλη την ηρωική ομάδα που συγκίνησε την Ελλάδα, σώζοντας δεκάδες ζωές μέσα από το μοιραίο τρένο στη σύγκρουση των Τεμπών. Ο Ανδρέας κατάφερε μαζί με τον Άγγελο της Χιαμούρα από την Ιεράπετρα της Κρήτης, τον Μιχάλη Κλάψη από τους Λειψούς, φοιτητές, και τον κύριο Γιώργο Μαραγκό στο Άγιο Όρος, μέσα σε συνθήκες ανίποτης καταστροφής, να σώσουν τις συνεπιβάτες τους με κίνδυνο της ζωής τους και με αυταπάρνηση. Η κυρία Σπυράκη συνεχάρη τον Ανδρέα, τονίζοντας ότι η γενναιότητα και η ευαισθησία των ηρώων των Τεμπών ανέδειξαν την αλληλεγγύη με κίνδυνο της ζωής τους, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Στη συνομιλία που είχε μαζί του, είπε χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια, Ανδρέα, να σε χαίρονται οι γονείς σου, τίμησες την Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Ήταν χρέος μου να σε προτείνω για το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη». Είμαστε εδώ με τον Ανδρέα και τον Νίκο και πάμε όλοι μαζί στο ημικύκλιο, στην αίθουσα της Ολομέλειας, για να παραλάβει ο Ανδρέας και ο Νίκος το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. So the heroes of Tempe, represented here today by Mr. Andreas Alikaniotis, are ordinary citizens who responded courageously when Intercity 62 passenger train collided with a goods train this February near the town of Tempe in Greece. Five passengers put into practice the European values of solidarity, fraternity, altruism and mutual aid when they found themselves in the midst of this unspeakable disaster. Τα γυαλιά οράσεως είναι μια σημαντική απόφαση για τον καθένα, καθώς είναι ένα χρήσιμο αξεσουάρ που χρησιμοποιούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι επιλογές είναι πολλές και ποικίλουν ανάλογα με το στυλ και την προσωπικότητα του καθενός, αλλά αλλάζουν και ανάλογα με τη μόδα της εποχής. Μετά από μια εξέταση στον οφθαλμίατρο, αρκετοί είναι αυτοί που συνειδητοποιούν ότι χρειάζονται γυαλιά οράσεως προκειμένου να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Συνήθως οι περισσότεροι δεν φοράνε γυαλιά οράσεως, διότι πιστεύουν ότι ή αυτοί που βάλουν τον εαυτό τους τη βλέπουν πάρα πολύ καλά. Όμως είναι αλήθεια ότι εντυπωσιάζονται όταν πηγαίνουν στον οφθαλμίατρο και διαπιστώνουν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και όντως δεν βλέπουν καλά. Όταν φοράνε μετά το σκελετό με τους φακούς, τότε πραγματικά ξεκινά ένα, θα έλεγα, ταξίδι στην πραγματικότητα για τους περισσότερους, εφόσον πλέον βλέπουν πάρα πολύ καλά. Ειδικά δε οι άντρες θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, γιατί αφιερώνουν περισσότερη ώρα στην οδήγηση. Όχι ότι και οι γυναίκες δεν αφιερώνουν, απλά θα έλεγα ότι όσοι έχουν ενασχόληση την οδήγηση θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ με την όρασή τους, διότι επηρεάζει πάρα πολύ το χρόνο αντίδρασης όσον αφορά την οδήγηση. Οι επιλογές στα γυαλιά οράσεως είναι πολλές και ποικίλουν ανάλογα με το στυλ και την προσωπικότητα που έχει ο καθένας. Πολλοί επιλέγουν ανάλογα με τις τάσεις της μόδας και της εποχής, ενώ κάποιοι άλλοι επιλέγουν γυαλιά με βάση το προσωπικό στυλ. Συνήθως, ένας πιο ελαφρύς σκελετός βοηθάει περισσότερο στις δραστηριότητες που έχει ο καθένας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Εξελίσσεται η μόδα. Οι περισσότεροι βέβαια επιλέγουν πλέον κάτι σε αρκετά ελαφρύ. Η μόδα πλέον είναι το βολικό, δηλαδή οτιδήποτε ταιριάζει στο πρόσωπο, οτιδήποτε είναι ευκολοφόρετο, οτιδήποτε είναι πάρα πολύ άνετο. Αν και υπάρχουν, θα έλεγα, αρκετά κεντρικά σχέδια, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι επιλέγουν σχέδια τα οποία είναι διαχρονικά, διότι το γυαλί οράσεως έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν το αλλάζουμε κάθε χρόνο, όπως το γυαλί ηλίου, το οποίο μπορεί να είναι μια μόδα ή να αλλάζουμε κάθε χρόνο. Όταν παίρνει κάποιος ένα γυαλί οράσεως, το κρατάει το λιγότερο για 4 με 5 χρόνια.
Φυσικά διαφέρει αυτό στα παιδιά, διότι τα παιδιά έχουν ευρεία, θα έλεγα, ανάπτυξη, ειδικά στην προεφηβική και εφηβική ηλικία, με αποτέλεσμα εκεί συνήθως μέσα στον ίδιο χρόνο να μην τους ταιριάζει ο σκελετός, αλλά και ίσως να έχει κάποια, θα έλεγα, διαμόρφωση η συνταγή τους. Οπότε συνήθως εκεί κάθε χρόνο τα παιδιά κάνουν μια εξέταση στον οφθαλμίατρο και από εκεί και πέρα αποφασίζουν τι θα φορέσουν. Πλέον υπάρχει δυνατότητα να συνδυάσουμε τα γυαλιά ηλίου με τα γυαλιά οράσεως. Οι φωτοχρωμικοί φακοί μπορούν να κάνουν λίγο πιο εύκολη την καθημερινότητα των ατόμων με μυωπία, καθώς οι συγκεκριμένοι φακοί προσαρμόζονται σε όλες τις μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού. Μπορούμε να συνδυάσουμε τα γυαλιά ηλίου με τα γυαλιά οράσεως. Υπάρχουν οι φωτοχρωμικοί φακοί, οι οποίοι πλέον σκουραίνουν, θα έλεγα, πάρα πολύ γρήγορα. Ο χρόνος αντίδρασης είναι υπερβολικά γρήγορος, και, δηλαδή ο χρόνος που σκουραίνουν, αλλά και ο χρόνος που ανοίγουν, που γίνονται κανονικά, δηλαδή πάλι λευκά. Αυτά έχουν την ιδιότητα ότι όσο δέχονται μια μορφή ακτινοβολίας, τόσο περισσότερο σκουραίνουν τα γυαλιά. Εάν δεν δέχονται ακτινοβολία, δεν σκουραίνουν. Ο ΙΕΦΚΑ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανοίγει παράθυρο σε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τέθηκε σε λειτουργία στον ιστότοπο του φορέα efka.gov.gr και πλέον παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής του σε κύριο φορέα του δημοσίου τομέα. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι, αφού προηγουμένως έχουν προβεί σε αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών τάξης, μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θεματική ενότητα. Δημόσιοι υπάλληλοι και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης κύριου φορέα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της νέας υπηρεσίας είναι να μειωθούν οι επισκέψεις των υποψήφιων συνταξιούχων του δημόσιου τομέα στις αρμόδιες υπηρεσίες και παράλληλα να αυξηθεί ο ρυθμός εξυπηρέτησής τους. Ήδη ο ΙΕΦΚΑ, με ένα πλήθος από σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 107 στο σύνολο, έχει βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και ειδικότερα των ατόμων της τρίτης ηλικίας και των ατόμων με αναπηρίες. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνης Γεωργιάδης, δήλωσε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεσμεύτηκε ότι αυτός και οι συνεργάτες του θα εργαστούν σκληρά για να κερδίσουν τη μάχη της καθημερινότητας και να κάνουν τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Συμπλήρωσε δε ότι μαζί με τον ΙΕΦΚΑ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γενιάζεται μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης στο δημόσιο τομέα και τόνισε ότι δίνεται προτεραιότητα στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Ο Ορέστης Ορεστιάδας θα αντιμετωπίσει τον Άρη Αβάτου την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 3 στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής. Η ομάδα καλεί το φύλαθλο κοινό της πόλης να υποστηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή του, ώστε να πετύχει ακόμη μια εντός έδρας νίκη στο ΔΑΚ Ορεστιάδας. Ο Ρέστης Ορεστιάδας δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στη Θέρμη και έμεινε στο 1-1 με το Θερμαϊκό στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής, ενώ να σημειωθεί ότι είχαν προβάδισμα στο σκορ μέχρι το 85ο λεπτό. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας εξ αρχής. Μπήκαμε για τους 3 βαθμούς και μόνο για τους 3 βαθμούς. Θεωρώ πως είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Ήμασταν λίγο άτυχοι. Κρατάμε τον βαθμό και συνεχίζουμε. Θεωρώ πως μπήκαμε στο παιχνίδι με διαφορετικό σχηματισμό από τα προηγούμενα παιχνίδια. Στην πορεία το αλλάξαμε, το γυρίσαμε σε άλλο σχήμα, πάλι στο κλασικό, και θεωρώ πως πήγε καλύτερα. Η ομάδα της Ορεστιάδας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 5η θέση της κατάταξης με 16 βαθμούς, συνεχίζοντας με σταθερά και μικρά βήματα τη θετική της πορεία στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είμαστε στην 5η θέση βαθμολογίας. Έχουμε ξεκινήσει με θετικό πρόσημο τη χρονιά. Σίγουρα, για να μην κρυβόμαστε, ο στόχος είναι η γρήγορη παραμονή και όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, θα ήταν εφικτό για μας.
Ο Λευτέρης Τσεγγελίδης, νέο μέλος της οικογένειας του Ορέστη, συμμετέχει φέτος στην προσπάθεια της ομάδας στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο 21χρονος αμυντικός αγωνιζόταν στην Ένωση Αλεξανδρούπολης, ενώ παλαιότερα ήταν παίκτης των Ακαδημιών της Ξάνθης. Εξ αρχής το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό στην ομάδα, δηλαδή δέθηκα πάρα πολύ με τα παιδιά. Και αυτό νομίζω φαίνεται και στους αγώνες και από την πορεία της ομάδας. Ο Ορέστης Ορεστιάδας απευθύνει κάλεσμα προς τον φίλαθλο κόσμο της περιοχής να στηρίξει την ομάδα στους αγώνες της ΓΑΜΑ Εθνικής μόνο με τη φωνή του. Η παράκληση αυτή γίνεται με αφορμή τη ρήψη αντικειμένων στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ Κριστόνης, που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 500 ευρώ από την ΕΠΟ στον Ορέστη. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο. Στηρίζουμε με τη φωνή μας και όχι με ρήψη αντικειμένων. Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 3 ο Ρέστης θα αντιμετωπίσει τον Άρη Αβάτου σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Αγωνιζόμαστε την Κυριακή με τον Άρη Αβάτου. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και βαθμολογικά. Είμαστε κοντά στη βαθμολογία. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Να συνεχίσουμε το σερί που έχουμε στην έδρα μας. Και πιστεύω πως θα χαμογελάσουμε στο τέλος εμείς. Η περιήγηση στον Δήμο Ορεστιάδας θα μας οδηγήσει στην τοπική κοινότητα Κεράμου. Μια καλή γειτονοπούλα, μια καλή γειτονοπούλα. Όμορφη κι αρχοντοπούλα, μου έχει κάψει την καρδούλα. Όμορφη κι αρχοντοπούλα, μου έχει κάψει την καρδούλα. Τα λουλούδια μου μαραίνει και τα λογικά μου παίρνει. Πακρύφα την καμαρώνω, πακρύφα την καμαρώνω. Τον καημό μου δε φανερώνω κι απ' αγάπη μαραζώνω. Τον καημό μου δε φανερώνω κι απ' αγάπη μαραζώνω.